Έχω την εντύπωση ότι αυτά είναι αυτά που είναι διατεθειμένο να προσφέρει το κράτο, δεν ξέρω αν έχουν μετρήσει ότι είναι αυτά που λείπουν. Δηλαδή, όταν λέει, α πούμε, ότι θέλει να προσφέρει πόσε χιλιάδε γεύματα, δεν νομίζω ότι υπάρχουν ότι λείπουν αυτή τη στιγμή από τον πληθυσμό τόσε χιλιάδε γεύματα. Διότι, δόξα τω Θεώ, η ε, προσπάθεια που έχουν καταβάλει ανώνυμοι κυρίω συμπολίτε μα, οργανώσει πολιτών, μικρέ ομάδε, που συνήθω συνεργάζονται μεταξύ του, και βεβαίω συνεργάζονται πολύ συχνά με του Δήμου και με την Εκκλησία. Το όλοι μαζί μπορούμε. Έτσι. Ακριβώ όλη η εμπειρία τροφοδοτούν που έχει. Εδώ και χρόνια, τροφοδοτούν εδώ και χρόνια με φαγητό ή με ποσότητε, ή με έτοιμο φαγητό ή με πρώτη ύλη που μπαίνει σε κούτε. Ναι. Ο... Ε, Αυτού του ανθρώπου οι οποίοι είναι σε αυτήν την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, κάθε προσθήκη σε αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη. Προφανώ και Διότι δεν... ένα κράτο το οποίο παρόλα όσα έχει υποστεί παραμένει μεταξύ των πλουσιωτέρων, είναι τρελό να, να μην υπάρχει η δυνατότητα αυτή που υπάρχει, έτσι. Διότι και σήμερα που μιλάμε, η σπατάλη που γίνεται από ένα κομμάτι της κοινωνίας μας και δεν μιλάμε για τους πλουσίους τώρα, μιλάμε για εδω εδώ γύρω-γύρω, είναι επαρκής για να καλύψει τα πάντα. Άρα όλα αυτά, ναι μεν καταλαβαίνω ότι είναι μέρος μιας προπαγάνδας η οποία στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στο ότι οι Έλληνες δεν έχουν να φάνε και τρέχανε πίσω από τι πατάτε που μοίραζαν οι χρυσαυγίτε, βέβαια ε, στην αρχή δεν ήταν χρυσαυγίτε, δεν του ξέραμε. Μετά καταλάβαμε ότι ήταν χρυσαυγίτε, όταν σαν ζητάνε και ταυτότητα. Λοιπόν, ή από τι διαμαρτυρίε. Πατάτε που... οι οποίε θα πήγαιναν στα σκουπίδια, βέβαια. Για του δικού του λόγου που κάνανε θα στα η παραγωγή. Μπί, αν μου επιτρέψετε. Δηλαδή. Okay. Ναι. Δεν υπάρχει κανεί λόγο ναι. να πάνε στα σκουπίδια ναι. Λοιπόν, ναι. αλλά αν για του δικού του λόγου η παραγωγή, όπω συνηθίζεται και αλλού στην Ευρώπη, κάνουν μια εκδήλωση διαμαρτυρία, αυτό δεν μπορούσε να είναι η εικόνα τη Ελλάδα και δεν ήταν. Έτσι, χρησίμευσε όμω ε, χάρη στι. Ε, για να μια αντίληψη. Εντονότατε προσπάθειε ε, διαφόρων να, <coughs> να, φτιαχτεί μια αντίληψη. Μάλιστα, διαμαρτυρήθηκαν τι προάλλε που είπαμε, η Ένωση των Ανταποκριτών. Των ξένου ξένου τύπου. Τύπου. Ναι. Διαμαρτυρήθηκαν επειδή είπαμε ότι υπήρχαν ρεπορτάζ τα οποία πήγαν σε οικογένειε οι οποίες οι οικογένειες ήταν εκεί και περιμένανε τα ξένε τις κάμερες των συνεργείων να φανεί ότι δεν έχουν ρεύμα, ότι δεν μπορούν να φάνε και τα λοιπά. Και επειδή διαμαρτυρήθηκαν, ευχαρίστω να ομολογήσουμε ότι κακώ αναφέραμε όσα μας έχουν διηγηθεί, όχι μία, αλλά πολλές φορές ξένοι, Δημοσιογράφοι που ερχόντουσαν εδώ, αλλά βεβαίω εγώ θα ήμουν ευτυχή αν έκαναν μια εσωτερική έρευνα για να δουν. Μην τυχόν και συνέβη και αυτό. Έτσι, γι αυτό, και υπέδειξα, ναι. γι' αυτό και υπέδειξα ότι κατά εκεί, κατά πέραμα μεριά, ενδεχομένω θα είναι πιο εύκολο να βρεθεί η περίπτωση αυτή. Δεν είναι τίποτα περίεργο. Ναι. Σε όλο τον κόσμο, όλοι οι μεγάλοι διεθνεί τηλεοπτικοί και άλλοι, ε, τα τηλεοπτικά μύθια αυτά, γνωρίζουν ότι είναι πολύ εύκολο να σου δείξουν σκέψου πόσα τέτοια έχουν γίνει στη Μέση Ανατολή, να σου δείξουν και τα οποία τα μέσα όταν τα ανακαλύπτουν τα παραδέχονται. Μόνο για την Ελλάδα δεν ανακαλύφθηκε ποτέ κάτι ότι μπορεί να μην ήταν και έτσι ακριβώς, να ήταν και λίγο στημένο.